Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη είχε ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού Απόστολος Αντωνούδης για ζητήματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Πρόκειται για την ασφάλεια του κόμβου στον Προμαχώνα, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να περνούν με ασφάλεια την ισόπεδη διάβαση. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο έργο έχει συνταχθεί και σχετική μελέτη. Επιπλέον, στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν και δύο ακόμη ζητήματα, αυτό της εξόδου στο Σιδηρόκαστρο αλλά και της εξόδου της Βαμβακιάς. Είχαμε μία επικοδομητική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη όσον αφορά την ασφάλεια του κόμβου στο Προμαχώνα. Έχουμε συντάξει ήδη μία μελέτη και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα τη δούμε υλοποιημένη, έτσι ώστε οι κάτοικοι του Προμαχώνα στην ισόπεδη διάβαση η οποία υπάρχει να μπορούν να περνάνε απέναντι από το δρόμο. Ένα δεύτερο ζήτημα ήταν, συζητήσαμε και ολοκληρώνουμε τις μελέτες που έχουν να κάνουν με την έξοδο στο Σιδηρόκαστρο, που ζητούσαν εκεί οι τοπικοί παράγοντες και οι βιομηχανίες. Τι ζητάνε δηλαδή? Ζητάνε μια ασφαλή έξοδο από τον κάθετο άξονα, έτσι ώστε να μην έχουν μια περιπορία περί τα 2 χιλιόμετρα. Ήταν μια συνάντηση που προγραμματίστηκε πριν από πολύ καιρό με τον πρόεδρο της Εγνατία Οδός ΑΕ. Είχα επισκεφτεί δύο φορές από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθηκοντά του στο γραφείο του και μία φορά συναντηθήκαμε στο Προμαχώνα. Συζητήσαμε σε αυτές τις συναντήσεις διάφορα θέματα, διάφορες ελλείψεις που υπάρχουν και διάφορες ανάγκες που υπάρχουν συμπληρωματικών εργασιών, καθώς επίσης και διάφορα αιτήματα από δημοτικά διαμερίσματα και τους Δήμους. Θέλαμε μετά από μια επεξεργασία των αιτημάτων όλων αυτών να έχουμε συνάντηση για να μας πούν, για να με ενημερώσουν για το πού καταλήγουν, τι μπορούν να κάνουν και σε τι βάθος χρόνου μπορούν να γίνουν. Μετά από αυτά λοιπόν, σήμερα συγκεκριμενοποιήσαμε ότι έχουν ήδη αναθέσει τις μελέτες για τις εξόδους στη Βαμβακιά και στην Αμπέλα, ότι επίσης ετοιμάζεται, τελειώνει η μελέτη της σηματοδότησης στον κόμβο του Προμαχώνα, όπου ήταν ένα σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είχαν δεσμευτεί ήδη από παλιότερα, αλλά τώρα το επανέλαβαν και είπαν ότι σε σύντομο χρόνο θα αποκαταστήσουν τις ζημίες που υπάρχουν στη γέφυρα, τις φθορές που υπάρχουν στη γέφυρα, στη θερμοπηγή και στον κόμβο, το κυκλικό κόμβο του Σιδηροκάστρου. Εκεί που δεν μπόρεσαν να μου συγκεκριμενοποιήσουν το αν θα μπορέσουν να βρουν χρήματα και πότε θα μπορέσει να προχωρήσει η υλοποίηση, είναι η συντήρηση, ανακατασκευή του τμήματος από Χριστό μέχρι Αμπέλα, με την αποξήλωση του υφιστάμενου φθαρμένου και αντικατάσταση με ένα καινούριο τάπητα στο κομμάτι αυτό. Και ενδεχόμενα και με την κατάσταση και με την βελτίωση του τμήματος αυτού του οδικού με μια πρόσθετη ζώνη έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, ο κ. Αντωνούδης αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση του έργου της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης, καθώς, όπως είπε, πρέπει το έργο να τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί, εάν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα πίσω. Επίσης, συζητήσαμε την έξοδο από τις Σέρες προς τη Βαμβακιά. Είναι ένα ζήτημα, νομίζω, το οποίο είναι δίκαιο. Ολοκληρώνουμε και εκεί τις μελέτες. Βέβαια, για αυτά τα δύο έργα τα οποία σας είπα, χρειάζεται να βρεθούν χρήματα για την ολοκλήρωση του έργου. Είναι ζητήματα τα οποία δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να λυθούν. Φαντάζομαι όμως ότι από κεντρικούς πόρους θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Για τι χρήματα μιλάμε, Πρόεδρε? Μιλάμε για ένα κόστος περί τις 700.000 και για τους δύο. Είναι μεγάλο. Και για τους δύο. Επίσης, το ζήτημα του δανειοθαλάμου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί
ο δρόμος από το Στριμωνικό και μετά, το οποίο υπάρχει μια εμπλοκή, δεν υπάρχει ακόμα αδειοδότηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει άμεσα να λυθεί, διότι διαφορετικά κινδυνεύει ο δρόμος να μείνει στη μέση. Χρειαζόμαστε ακόμα 200.000 σκηφικά. Αυτή τη στιγμή καλυπτόμαστε από τα αγροτεμάχια από όπου παίρνουμε υλικά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση έτσι ώστε μέχρι τέλος του χρόνου να τελειώσει αυτό το έργο, γιατί διαφορετικά οι κίνδυνοι, όχι μόνο για την ασφάλεια των μετακινήσεων, αλλά και για την... επειδή κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο άμεσα θα πρέπει να δοθεί λύση. Επειδή καθυστερούν να βγουν οι μελέτες οι περιβαλλοντικές και δεν έχει καμία ευθύνη γι' αυτό ούτε ο εργοδότης, η Εγνατία Οδός, ούτε ο εργολάβος, ο οποίος το ευκολότερο, το απλούστερο που έχει να κάνει είναι να σταματήσει το έργο. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις να σταματήσει το έργο? Θα έχουμε πρόσθετα θύματα για τα οποία θα έλεγα ότι οι αυτούργοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα σταματήσουν το έργο. Και από την άλλη μεριά, μέχρι τέλος του χρόνου, αν δεν έχει τελειώσει ο κάθετος άξονας, θα οφείλει και θα πρέπει να πληρώσει το ελληνικό κράτος στις Βρυξέλλες 200 εκατομμύρια πίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μερικές φορές για εντελώς τυπικούς λόγους, γιατί η αδειοδότηση περιβαλλοντική στην προκειμένη περίπτωση είναι εντελώς τυπική, κοντεύουμε να προκαλέσουμε σοβαρότητες ζημίες. Από πού είναι αυτή η αδειοδότηση? Η αδειοδότηση αυτή βγαίνει από... δεν μπορεί να βγει και θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση, αφού φτάσαμε επί 3,5 χρόνια, εκκρεμεί μία αδειοδότηση δανειοθαλάμων, την οποία είχε ζητήσει εγκαίρως η Εγνατία Οδός και ο τότε εργολάβος. Γιατί τώρα αυτός είναι καινούργια εργολαβία. Τέλος, ο κύριος Αντωνούδης στις δηλώσεις του αποκάλυψε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών δεν θα λειτουργήσει άλλο σταθμός διοδίων πέραν του Προμαχώνα. Έτσι λοιπόν, πέφτουν τα σενάρια που θέλανε διόδια έξω από το Στριμωνικό στο δρόμο προς Θεσσαλονίκη. Άλλα διόδια δεν προβλέπονται προς το παρόν. Υπάρχουν στο Προμαχώνα, υπάρχει στο ΦΕΚ, το οποίο γνωρίζετε, διόδια στο Στριμωνικό με τοπικά διόδια. Η λογική δική μας είναι ότι πρέπει να πάμε σε έναν αναλογικού τύπο διόδια. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για Στριμωνικό σήμερα.